τώρα σε όλους. Δώσαμε μια δύσκολη μάχη που ήταν νικηφόρα και μάλιστα με μεγάλο ποσοστό. Αυτό το ποσοστό μας φέρνει μπροστά σε... Έλα πιο αριστερά, Μιχαλή. Σε νέα καθήκοντα σαν Δημοτική Αρχή που θα αναλάβουμε από την 1η Ιανουαρίου και βέβαια με περισσότερες ευθύνες για να τα αποκριθούμε στην επίγυση των πολλών και οξυμένων προβλημάτων που έχει ο Δήμος μας. Λέγαμε και προεκλογικά και προχθές το είπαμε στο Βλέδι ότι τελικά απέναντι σε όλα αυτά τα συμφέροντα τα οποία το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες ιδιαίτερα αλώνιζαν να πάθουν σάκρυ στο Χαϊδάρι με εκβιασμούς, με ρουσφέτια, ακόμα και με χρηματισμούς, ότι εμείς απέναντι σε αυτό έχουμε την καρδιά και το νου των χαϊδαριωτών. Και αυτά είναι πολύ πιο ισχυρά. Θέλουμε απόψε να μοιραστούμε τη χαρά με όλους όσους δώσαμε μαζί την εκλογική μάχη. Με όλους όσους ξεκινήσαμε αυτόν τον ωραίο αγώνα, εμείς δεν σηκώνουμε τα μανίκια όπως λένε κάποιοι όταν κερδίζουν τις εκλογές, γιατί τα μανίκια, τον αγώνα δηλαδή, τον δίναμε από κάθε θέση. Και σαν Δημοτική Αρχή, αλλά και σαν αντιπολίτευση και μέσα από τους συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, οπουδήποτε μπορούσαμε. Εμείς απλά συνεχίζουμε από άλλη θέση τώρα, αλλά να ξέρουν όλοι ότι θα αντιμετωπίσουμε την κυβερνητική πολιτική, όλα αυτά που σχεδιάζουν για την τοπική αυτοδιοίκηση και από καινούργιες θέσεις και σαν αντιπολίτευση σε αυτή την πολιτική που υπάρχει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ, εκτός από τους φίλους της Λαϊκής Εισπύρωσης που πραγματικά δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό και οι υποψήφοι και όλοι όσοι συμπαρατάχθηκαν και δώσαμε αυτή την εκλογική μάχη και σε όλους όσους μας βοήθησαν στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Που πραγματικά ήταν πάρα πολύ φίλοι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν καθοριστική και συμβουλή, το είπαμε και στην πλατεία αυτό, του κυρίου Σπογέραγα και του κυρίου Λιμπέρη που πήρανε θέση αξιοπρέπειας τιμής. Και βέβαια, πρέπει να είναι σίγουροι όλοι οι χαϊδαριώτες ότι ο Δήμος θα είναι ανοιχτός για όλο τον κόσμο, για όλους τους χαϊδαριώτες, ανεξάρτητα τι ψήφισε ο καθένας. Εμείς ποτέ δεν έχουμε διαχωρίσει τους ανθρώπους ανάλογα με την πολιτική του θέση. Θα παλέψουμε μαζί με όλο τον λαό, όπως είπα και πριν, για να αντιμετωπίσουμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχει ο Δήμος, τα οποία έχουμε αναλύσει και στις συγκεντρώσεις τις οποίες κάναμε. Να πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί με νέες πια δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα και με τα αυξημένα ποσοστά που πήραμε στις νομαρχιακές, στις περιφερειακές εκλογές και στους Δήμους όλη την Ελλάδα που ήταν πολύ μεγάλη άνοδος μας, σήμερα έχουμε τη χαρά ήδη να έχουμε κερδίσει σαν Λαϊκή Εισπύρωση 5 Δήμους, 5 μεγάλους σοβαρούς Δήμους. Περιμένουμε με αγωνία και το αποτέλεσμα του Τυρνάπου. Yeah. Το οποίο είναι, αν κερδίσουμε και το Τύρναπο, πραγματικά θα αρέσει. Θα αρέσει άφωνο το τσίπουρο. Λοιπόν, για να μην πω πολλά πράγματα, είπα και πριν ότι μπροστά μας έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, τα γνωρίζουμε. Είχαμε μία Δημοτική Αρχή που ουσιαστικά δεν έλυσε κανένα από τα οξυμένα προβλήματα της πόλης μας, ίσα ίσα που δημιούργησε και καινούργια. Έχουμε ανοιχτά μέτωπα τεράστια, ένα πολύ μεγάλο είναι βέβαια στο Σκαραμακά με το LNG, έχουμε το απογοητευτικό, πολλά προβλήματα στις γειτονιές, την κοινωνική πολιτική, τα θέματα του πολιτισμού, του αθλητισμού, της παιδείας. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η υπόσχεση που έχουμε να δώσουμε είναι ότι στο πλάι της Δημοτικής Αρχής δεν μπορεί να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά οι 17 σύμβουλοι και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι. Πρέπει να συμμετέχουν όλοι από κάθε πόστο που θα οριστούν. Θα κάνουμε και ένα σχεδιασμό καλύτερο.
σε κάθε γειτονιά, μέσα των συλλόγων, να δούμε δηλαδή να αξιοποιήσουμε τη γνώμη, τις παρατηρήσεις των συμπολιτών μας, τις προτάσεις τις οποίες κάνουν, να μας εντοπίζουν τα λάθη. Αυτό εμείς το επιδιώκουμε και το είχαμε κάνει πράξη και στην προηγούμενη θητεία μας μέσω των λαϊκών συνελεύσεων. Αυτό θα κάνουμε και τώρα και μάλιστα με πολύ καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, πάμε με ενθουσιασμό το επόμενο διάστημα. Ο Γρηγόρης λέει πότε θα το γλεντήσουμε. Λοιπόν, το γλεντάμε κάθε μέρα. Το θέμα είναι λοιπόν, έλεγα ότι πάμε το επόμενο διάστημα να οργανώσουμε έτσι τη δουλειά μας, ούτως ώστε από καλύτερες θέσεις να δώσουμε αυτή τη μάχη για ένα Δήμο που θα είναι πραγματικά στο πλευρό του λαού και δεν θα είναι υπηρέτης των μεγάλων συμφερόντων που έπαιξαν και έχασαν σε αυτές τις εκλογές. Γιατί ο λαός είναι πανίσχυρο. Ο λαός είναι πανίσχυρος και το σύνθημα μόνοι τους και όλοι μας, δηλαδή μόνοι τους αυτή μια χούφτα ανθρώπων που νομίζουν ότι κινούν τα νήματα με τους μηχανισμούς που έχουν, δεν πέρασε στο χαϊτάρι. Ο λαός τους γύρισε την πλάτη και ήρθε την αντίθεση. Να είστε όλοι καλά, είμαστε πάρα πολύ καλό σήμερα για όλη την Ελλάδα. Πραγματικά. Γεια σας.